Πρώτα απ' όλα έχουν ξεκινήσει σε ένα δρόμο ο οποίος είναι πολύ παθός. Δεν θυμόμουν πώς τον λέγανε, αλλά ήξερα ποιος είναι, γιατί έχω πάει να τρακάρω κανένα δύο φορές εκεί. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου, δεν είναι. που είχε ένα πολύ επιστημονικό τρόπο. Ήταν διπλός, κάποια στιγμή γινόταν μονός και μετά ξαναγινόταν διπλός. Αν δεν ήσουν από το Ηράκλειο, την πάταγες, δεν υπήρχε περίπτωση. Τι κάνουμε τώρα εκεί? Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε να κάνουμε με το εξής. Έχουμε να κάνουμε με τη διάνοιξη του τμήματος της Ελευθερίου Βενιζέλου μεταξύ των κάθετων οδών Χαριλάου Τρικούπη και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η διάνοιξη αυτή αφορά το δυτικό τμήμα κυκλοφορίας, καθότι το ανατολικό τμήμα και η διαχωριστική νησίδα Πρασίνου υφίσταται ήδη. Συνεπώς, περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες. Αποξυλώνουμε τον υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα στο οικόπεδο που στεργάζεται το αστυνομικό τμήμα. Και σκάβουμε το δρόμο σε μήκος 75 μέτρων και πλάτους 9. Έτσι ώστε να γίνει δρόμος δηλαδή. Ούτως ώστε ναι. Να, το οικόπεδο που θα μιλεί. Επίσης, γίνεται καθαίρεση της κάθετης προς το δρόμο μάντρας του παραπάνω οικοπέδου και η αποξύλωση του σειρματοπλέγματος παράλληλα της διαχωριστικής νησίδας. Και κατασκευάζουμε την άσφαλτο με στρώσεις μήκους των 75 που σας είπα μέτρων και πλάτος 7 μέτρα, καθώς επίσης και αντίστοιχα πεζοδρόμιο σε πλάτος 2 μέτρων από την ανατολική πλευρά του νέου δρόμου. Να. Ο στόχος είναι να γίνει ο δρόμος ομοιόμορφος. Ασφαλώς. Δηλαδή να είναι και άνοδος και κάθοδος. Ασφαλώς. Και έχουμε αυτά τα ζιγ-ζακ και τα εμπόδια που υπήρχαν τόσα χρόνια. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε να γίνει η απαλωτρίωση του συγκεκριμένου οικοπέδου. Γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα στη συγκεκριμένη εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, έπρεπε επιτέλους να ολοκληρωθεί η διαπλάτηση της Ελευθερίου Βενιζέλου στο συγκεκριμένο σημείο, η οποία θα συνέβαλε στην υλοποίηση της εφαρμογής του ρημοτομικού σχεδίου που εκκρεμεί από την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο το 1959. Από το 59. Ο Δήμος έπρεπε να καταβάλει στην προαναφερόμενη διεκτησία τόσο την αποζημίωση για τα επικείμενα, που είναι δική του υποχρέωση, όσο και την αποζημίωση λόγω ρημοτομίας εδαφικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 73,85 τετραγωνικών μέτρων, που είναι υποχρεώσεις τρίτων προς την ιδιοκτησία. Με την προϋπόθεση πια όμως, απαιτούμε να εισπράξουμε για λογαριασμό του από αυτούς την αντίστοιχη οφειλή τους. Συνεπώς, έτσι. Εκεί είχε κολλήσει το πράγμα. Εκεί είχε κολλήσει. Να. Ξεκαθαρίστηκε. Το να δοθούν κατατέθηκαν τα χρήματα προς τον ιδιοκτήτη. Κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθήκων και έχοντας ανοιχτή εργολαβία. Μπαίνουμε στη διάνοιξη της Ελευθερίου Βενιζέλου. Πότε ξεκίνησαν τα έργα? Ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες. Τη Δευτέρα βάλαμε μπροστά και αισιοδοξώ ότι σε δύο εβδομάδες περίπου θα είμαστε έτοιμοι. Σε δύο εβδομάδες έχετε έτοιμοι. Καιρού επιτρέποντος πάντα. Καλά, αν αρχίσουν οι βροχές θα είναι πιο δύσκολο το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι λύνεται ένα ζήτημα το οποίο ήταν παράλογο εντελώς. Δηλαδή. Δεν καταλάβαινε κανένας γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι κάνουμε το αυτονόητο. Ναι, αλλά τα αυτονόητα πολλές φορές είναι δύσκολα. Ναι. Αν έχεις τη διάθεση και τη θέληση, θεωρώ ότι όλα μπορείς να τα καταφέρεις. Έχει ξεκινήσει και μία δράση με τις παιδικές χάρες αντιδημάρχη, έτσι. Μέχρι στιγμής πώς έχουν ετοιμαστεί και αν στον προγραμματισμό μέσα στο 2017 υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις. Από το σύνολο των 23 παιδικών χαρών έχουμε ήδη πιστοποιήσει σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα τις 9. Αυτή τη στιγμή προχωράμε σε εργασίες ανάπλασης άλλων 5 παιδικών χαρών, καθώς στις τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου βγάζουμε στον αέρα, δημοπρατούμε άλλη μια παιδική χαρά η οποία θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση της περιφέρειας. Συνεπώς, αισιοδοξώ ότι μέχρι το καλοκαίρι άλλες 6 παιδικές χαρές θα είναι έτοιμες, θα είναι έτοιμες προς χρήση από τους μικρούς δημότες μας. Στόχος είναι θα είναι αδειοδοτημένες δηλαδή. Ναι. Ασφαλώς. Με επιστοποίηση καταλληλότητας. Στόχος είναι μέχρι το πέρας της τρέχουσας θητείας να έχουν τελειώσει όλες τις παιδικές χαρές. Ασφαλώς. Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια ούτως ώστε μέχρι τέλος του 2017 να έχουμε κατορθώσει να πάρουμε επιστοποίηση για όλες τις παιδικές χαρές και για τις 23. Κλείνοντας, να πούμε και για μια άλλη παρέμβαση που γίνεται και νομίζω ότι και αυτή είναι αρκετά σημαντική. Δεν ξέρω πόσο δημιουργεί γκρίνιες βέβαια. Μιλάω για τις παρεμβάσεις που γίνονται στα δημοτικά σχολεία, κάνοντας ένα κάποιο κομμάτι ήπιας κυκλοφορίας έξω από τα σχολεία.
και τα νηπιαγωγεία βέβαια. Και τα νηπιαγωγεία. Αφορά καταρχάς την κατασκευή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας πέριξη σχολικών συγκροτημάτων. Mm-hmm. Προβλέπονται εργασίες για μόρφωση τμήματων οδών που εφάπτονται σε εισόδους σχολείων, δημοτικών και νηπιαγωγείων για διευκόλυνση και ασφαλή προσέγγιση γονέων και μαθητών. Να. Τώρα ακούμε δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, τι ακριβώς σημαίνει, έτσι, γιατί πολλοί γονείς δεν ξέρουν. Ασφαλώς, ασφαλώς. Πολλοί νομίζουν ότι θα κοπεί η κυκλοφορία τελείως. Ναι, όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Προβλέπεται να γίνει το εξής. Προβλέπεται να κατασκευαστούν παρτέρια στο δόστρωμα για ελικοειδή κίνηση των οχημάτων. Έτσι ώστε να μπορούν να προκειμένου να επιτευχθεί δραστική μείωση της ταχύτητας. Να κόβει ταχύτητα. Θα γίνει η ανακατασκευή των πεζοδρομίων που έχουν φθαρεί λόγω βλαβών και παλαιότητας για ομαλή βατότητα. Επίσης, συζητάμε για μερική έντεχνη αποκοπή άμεσης επαφής οδοστρωμάτων πεζοδρομίων με κατασκευές για θέματα ασφάλειας και ενδεχομένως κάποιο φωτισμό στις εισόδους των σχολείων, καθώς επίσης και μια χαμηλή φύτευση πρασίνου και ίσως μελλοντικά κάποιες θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Ναι. Ανάλογα με την περίπτωση, φαντάζομαι όλα αυτά. Ασφάλως. Είναι γίνεται ξεχωριστή μελέτη για κάθε σχολείο. Για κάθε σχολείο. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει από προχθές τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας μπαίνοντας στην οδό Πεντέλης από Μικροπούλη έως και Πέτρουλα, αφορά το έκτο δημοτικό. Θα ακολουθήσει επίσης το 8ο νηπιαγωγείο και 10ο νηπιαγωγείο που είναι επίσης στην οδό Πεντέλης από Ιμητού δηλαδή έως Ζωδόχου Πηγής και στη συνέχεια Νικολάου Καζαντζάκη από Λογοθετήδη έως και Παπαδάκη, Κυθερώνος στην περιοχή της Καναπίτσας, Αγίου Νεκταρίου κτλ. Μάλιστα. Ωραία, φαντάζομαι ότι και αυτά είναι στόχος να τελειώσουν στο επόμενο διάστημα, γιατί μέσα στη χρονιά δεν φαντάζομαι να προλάβετε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θεωρώ ότι εμείς θα τρέξουμε άμεσα τις διαδικασίες. Η συγκεκριμένη εργολαβία αφορά. Είναι πολλά τα σχολεία βασικά. Ναι. Είναι πάρα πολλά, πραγματικά. Όπως και να έχει όμως, σημασία έχει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία να καλυφθούν. Να τα καλύψουμε με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Αυτά είναι με δικούς μας πόρους φυσικά. Mm-hmm. Ασφαλώς. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Κάτι άλλο σε εξέλιξη. Ναι, ασφαλώς και υπάρχει κάτι άλλο σε εξέλιξη. Καταρχάς θέλω να γνωρίζετε ότι δίνουμε έμφαση κυρίως στους μικρούς δημότες της πόλης μας. Έχουμε ήδη δημοπρατήσει 100.000 ευρώ για έργα στα σχολιά μας. Καθώς επίσης ετοιμάζουμε και μία μελέτη 150.000 ευρώ που αφορά παρεμβάσεις σε άβλους χώρους πάλι στα νηπιαγωγεία μας. Mm-hmm. Ξέχωρα από αυτό, την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε ένα πολύ καλό έργο το οποίο αφορά τις ασφαλτοστρώσεις της πόλης μας, αφορά δηλαδή 6 χιλιόμετρα περίπου χονδρικά δρόμους της πόλης μας, όπου θα προσπαθήσουμε να παρέμβουμε το ώστε να αποκαταστήσουμε το οδόστρωμα. Ναι, προφανώς έχουν εντοπιστεί σημεία που υπάρχει πρόβλημα. Έχουν εντοπιστεί τα σημεία που υπάρχουν πρόβλημα και θα γίνουν εκεί παρεμβάσεις. Ασφαλώς. Πρωτοπορείται πάντως αυτό. Είναι ένα έργο του 1 εκατομμυρίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 1 εκατομμύριο. Πρωτοπορείται. Συνήθως η άσφαλτος πέφτει προεκλογικά. Ναι, την τελευταία χρονιά. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι από την πρώτη χρονιά της θητείας μας προβήκαμε σε αποκατάσταση της ασφάλτου σε αρκετούς δρόμους της πόλης. Αφήστε και κανένα δρόμο. Κρατήστε και λίγη πίσα για το τέλειο σώμα. Κύριε Δημητρόπουλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.